Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και απόψε μια ακόμα εκπομπή, ένα live να δούμε τι τρέχει στην επικαιρότητα, στην Καβάλα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά σε ολόκληρη τη χώρα, στον απόϊχο του τριήμερου της Βουλής, καθώς χθες ψηφίστηκαν με 153 ναι και χωρίς απώλειες από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, τα μέτρα και τα αντίμετρα. Τα μέτρα και τα αντίμετρα που έγινε πολλής λόγος όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πλέον, σύμφωνα και με τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα έχει τηρήσει στο ακέραιο τα συμφωνηθέντα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, τώρα είναι η μπάλα στο γήπεδο των δανειστών. Και φαίνεται όλα να κρίνονται στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, προκειμένου να έρθει και τυπικά η συμφωνία. Αρκετά είναι τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει να δούμε απόψε στη συνέχεια της εκπομπής. 19 Μαΐου σήμερα, ημέρα μνήμης, ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων, με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε ζωντανά με το κέντρο της Καβάλας. Όλα αυτά ωστόσο στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Βουλή και στον απόϊχο φυσικά, ενώ είχαμε και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας και επιστρέφουμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Με 153 ψήφους και χωρίς κυβερνητικές απώλειες, πέρασε μετά από πολλή ώρη συζήτηση από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα και τα αντίμετρα της συμφωνίας της κυβέρνησης με τους δανειστές. Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εμείς ψηφίσαμε μνημόνια. Δεν το κάναμε με τόσο ενθουσιασμό. Πάμε να δούμε το τέταρτο μνημόνιο. Αυτό εδώ είναι. 1000 σελίδες. 140 δεσμευτικές δράσεις. Είναι το πιο βαρύ και στην κυριολεξία, όχι μόνο μεταφορικά. Είστε αυτοεγκλωβισμένος σε μια αδιέξοδη στρατηγική. Στην στρατηγική του ψευδοπροφήτη που διαρκώς προφητεύει την καταστροφή και συνεχώς διαψεύδεται. Μας προβληματίζει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Από κανέναν δεν νομίζω να έρθει η ανάπτυξη. Δεν είχαμε μέχρι τώρα κάποιον ο οποίος να έδωσε σημάδια ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Χάλια, τι είναι. Επόμενη είναι όπως όλες, μαύρη και σκοτεινή. Μαύρη και σκοτεινή. Να φύγουν αυτοί, αυτοί δεν είναι για μας. Γεια σου, να πας στο καλό. Αυτή είναι η καταστροφή. Από μένα κόψαν 600 τόσα ευρώ από μια οικογένεια που σύνταξε. Με κόψαν 600 ευρώ, πώς θα ζήσουμε. Και περίπτωση να μην περάσουν. Μια από τα ίδια. Να πάνε στο διάλο όλοι τους. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που εν γνώση του λέει ψέματα για να κάνει ρεσάλτο στην εξουσία και μετά να πει ότι είχε αυταπάτες. Εμείς λοιπόν όταν χτυπήσαμε σε τοίχο, πήγαμε στο ελληνικό λαό και του είπαμε αυτή είναι η συμφωνία, αυτές είναι οι δυσκολίες. Επέλεξε εμάς και όχι αυτούς που λαιλατίσαν και κροκοπήσαν τη χώρα για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Δεν είναι δυνατόν, θα λέγαμε, η σημερινή πλειοψηφία να έκανε πίσω σε κάποια αντιλαϊκά μέτρα, ουσιαστικά στο τέταρτο μνημόνιο, άσχετα το τι λέγαμε πριν από 3-4-5 χρόνια, άσχετα που φωνάζαμε και ξεσηκώναμε και τον κόσμο. Τώρα ουσιαστικά προσπαθούμε τον κόσμο να τον βάλουμε μέσα στο μαντρί και να λέμε ότι όλα είναι ωραία, όλα είναι όμορφα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Η κατάσταση είναι τραγική. Η Ελλάδα έχει τηρήσει στο ακέραιο τα συμφωνηθέντα. Τώρα η μπάλα παίζεται στο γήπεδο των δανειστών, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος της Βουλής. Τώρα είναι η μπάλα στο γήπεδο των δανειστών. Είναι η σειρά τους να τηρήσουν και αυτοί τις δεσμεύσεις τους. Στο ακέραιο όπως κάναμε κι εμείς. Πολλά είπε ο Τσίπρας. Δεν ήθελε και του ενέμφια, δεν ήθελε και τα διόδια, δεν ήθελε πάρα πολλά πράγματα. Τι έγινε από αυτά? Έχουμε κάτι? Δεν με ενδιαφέρει, αγάπη μου, για τίποτε. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Η σύνταξη που μειώνεται. Τι να κάνουμε, μειώνεται. Αυτό είναι, θα την παλέψουμε. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει τώρα, ούτε 20 χρόνια να περάσουν, ανάπτυξη δεν φαίνεται. Διότι οι πολιτικοί μας δεν έχουν ούτε την ωριμότητα, ούτε τη σύνεση για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε σωστές αλλαγές. Είναι ουσιαστικά μέτρα που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν τον αφορούν. Είτε είσαι μαθητής, είτε είσαι φοιτητής, είτε είσαι εργαζόμενος, συνταξιούχος, πιάνει τα πάντα. Απαντώντας την κριτική ότι η κυβέρνηση έφερε τέταρτο μνημόνιο, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, είπε ότι θα δεχθώ ότι είναι τέταρτο μνημόνιο, αν εσείς δεχθείτε ότι είναι το 14ο μνημόνιο. Να δεχτώ ότι είναι το τέταρτο μνημόνιο, αν εσείς δεχτείτε ότι είναι το 14ο μνημόνιο. Γιατί όπως σας είπε ο Πρωθυπουργός, το πρώτο μνημόνιο είχε 5 επικαιροποιήσεις, το δεύτερο μνημόνιο είχε 4 επικαιροποιήσεις.
Όση ώρα εξελίσσονταν στην Βουλή η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο, σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ο χώρος μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη στο Σύνταγμα, όταν ομάδες αντιεξουσιαστών επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με τη ρήψη χημικών. Οι αρχές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, προχώρησαν σε μία σύλληψη και δύο προσαγωγές. Για αρκετή ώρα τα επεισόδια συνεχίστηκαν με ρήψη μολότοφ, πετρών και χημικών, τα οποία δημιούργησαν μία αποπνικτική ατμόσφαιρα. Φωτιά ξέσπασε επίσης και στο φυλάκιο μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Καβάλας, ενώ προηγήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας. Ταξικές δυνάμεις, πιστοί στο καθήκον, λέμε ότι δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε, καλούμε τον κόσμο να οργανωθεί, να παλέψει, να αντισταθεί πρώτα απ' όλα στους χώρους δουλειάς. Είναι δεδομένο ότι λένε ότι άμα δεν πιάσουν τα αιματοβαμμένα τους πλεονάσματα, τα πρώτα πράγματα από τα οποία θα κόβουν είναι από αυτά, λέει, της κοινωνικής πρόνοιας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα κόβουν από την υγεία, από την παιδεία και από την κοινωνική προστασία. Το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο είναι μνημόνιο στην Τετάρτη, γιατί προστίθεται πάνω στα υπόλοιπα τρία άλλα μνημόνια, καταδικάζει εργαζόμενους, συνταξιούχους, φτωχά λαϊκά στρώματα σε φτώχεια και σε χειροτέρευση της κατάστασής τους. Ο πραγματικός αντίπαλος βρίσκεται πίσω από τις κυβερνήσεις. Είναι μεγάλοι όμιλοι, τραπεζίτες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, αυτοί που κερδίζουν από τα αντίμετρα. Γιατί να θυμίσουμε ότι ενώ φορολογεί τον απλό εργαζόμενο, τον άνεργο, κόβει επιδόμα, από την άλλη λέει θα τα δώσω αυτά στις ανώνυμες εταιρείες μειώνοντας τους φόρους. Την ώρα που φορολογεί αυτό που παίρνει 7.000 ευρώ, θα δώσει πίσω χρήμα σε αυτούς που βγάζει εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες, κυρίες και κύριοι, σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Να αλλάξουμε προς το παρόν τουλάχιστον θέμα και κλίμα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Το ρεπορτάζ έχει ο Τάσος Παλαιστίδης και έχει να κάνει με τουρκικούς γάμους που γίνονται στην περιοχή. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Είναι ίσως, όχι ίσως, με πλήρη βεβαιότητα, είναι ο μόνος γάμος ενός ζευγαριού από τη γειτονική Τουρκία, οι οποίοι βεβαίως αποφάσισαν να παντρευτούν στην Αλεξανδρούπολη, σε μια ιδιαίτερη περιοχή, στον Αγιώργη στην Αλεξανδρούπολη, κάτω στην παραλία, πάνω στην ταβέρνα. Έτσι λοιπόν, όσοι και από τους κατοίκους Αλεξανδρούπολης βρέθηκαν στην συγκεκριμένη ταβέρνα, στη συγκεκριμένη περιοχή, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτή την τελετή του γάμου από ένα ζευγάρι από την Τουρκία, που είναι για πρώτη φορά που αποφασίσαν για πρώτη φορά να κάνουν το γάμο τους εκτός της χώρας τους, δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη, στην ταβέρνα του Αγιώργη. Τώρα, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν άλλοι τρεις γάμοι στην Αλεξανδρούπολη, επίσης από την Ελληνική Τουρκία. Άλλοι τρεις γάμοι, κάναμε τον πρώτο ήδη χθες, ακολουθούν άλλοι τρεις γάμοι πάλι στον Αγιώργη. Όπως αντιλαμβάνεστε, ότι αυτό είναι και πρωτόγνωρο για την Αλεξανδρούπολη, αλλά δίνει και μία άλλη όθηση στην αγορά της Τουρκίας, αυτό που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα στη Σαντορίνη, τότε είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είδαμε 20 γάμους μαζικά από την Κίνα. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ότι θα βιώσει και η Αλεξανδρούπολη, το αντίστοιχο της Σαντορίνης. Καθώς θα βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους, ζευγάρια από την Τουρκία, να επιλέγουν την ημέρα αυτή του γάμου να την πραγματοποιούν εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγει ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες για την αγορά της Κωνσταντινούπολης, εκτός δηλαδή από τα Σαββατοκύριακά τους που κάνουν τις διακοπές τους οι Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικότερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να ζούμε και αυτές τις στιγμές γάμου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Έτσι ακριβώς, Τάσο, καθώς τα ωφέλη, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είναι πολλαπλά, γιατί σε ένα γάμο θα έρθουν οι καλεσμένοι. Αυτό συμβαίνει όφελος και στα καταλήμματα, όφελος και στην τοπική αγορά και στα εστιατόρια, στα καταστήματα εστίασης. Έτσι ακριβώς, και να σου πω, Κώστα, ότι σίγουρα όταν ένα ζευγάρι από τη γειτονική Τουρκία αποφασίσει να κάνει το γάμο του εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στον Αγιώργη, σίγουρα θα έρθουν και οι συγγενείς, σίγουρα θα έχουν προσκληθεί και φίλοι. Άρα αυτό αυξάνει, αν θέλεις, και τα καταλήμματα, αλλά και την ανάγκη για δημιουργία νέων καταλήμματων στην Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο στο σύνολο της περιφέρειας, θα λέει η Καλαρίδη, ότι έχουμε ανάγκες από καταλήμματα. Ήδη αυτή τη στιγμή στο τελωνείο των κήπων υπάρχει μια τεράστια αναμονή
ανθρώπων από την Τουρκία, Τούρκων επισκεπτών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και λόγω της μεγάλης ουράς που έχει δημιουργηθεί, υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στο θελωνείο των κήπων. Θετικό αυτό από την μία. Πάντως, Τάσο, οι τουρκικοί γάμοι μπορούν να δώσουν και το έναυσμα και για γάμους από Ρώσους, καθώς είναι γνωστοί οι δεσμοί που έχει η Αλεξανδρούπολη με τη Ρωσία. Ναι, και λόγω των αδελφοποιήσεων και με την Μητρόπολη και με το Πανεπιστήμιο και με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ευχής έργων τουλάχιστον για μας εδώ στην Αλεξανδρούπολη είναι μετά τους τουρκικούς γάμους. Γιατί όχι να δούμε και ρώσικους γάμους, βεβαίως αφού πρώτα εξασφαλιστεί και η απευθείας πτήση από τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Τάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Μόδα λοιπόν οι τουρκικοί γάμοι στην Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι. Αναμένονται άλλοι τρεις. Αυτός ήταν ο πρώτος που μας είπε ο Τάσος Παλαιστίδης και αναμένονται άλλοι τρεις. Πολλαπλά τα ωφέλη για την τοπική αγορά και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα για απόψε, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ στο Ένα Live για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στροφή, κυρίες και κύριοι, στο Ένα Live για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και για απόψε. 19 Μαΐου σήμερα, όπως είμαι και στην αρχή της εκπομπής, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση από το κέντρο της Καβάλας, όπου εκεί βρίσκεται η Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Όπως επίσης στη συνέχεια θα συνδεθούμε και με τις Σέρες, καθώς εκεί συνεχίζεται η 13η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, ρεπορτάζ που θα μας δώσει η Φανία Σπογαλή. Επίσης, σε εξέλιξη να πούμε ότι βρίσκεται στην Τουρκία ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο πλαίσιο του Final Four για μία θέση στον τελικό της Κυριακής. Ο Ολυμπιακός χάνει προς το παρόν με 73-71, δύο λεπτά περίπου πριν από το φινάλε. Ωστόσο, να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα, να έρθουμε στα της περιφέρειας και να πούμε ότι ξεκίνησε σιγά σιγά η τουριστική περίοδος με την κάμερα του Ένα Channel να συναντάει τουρίστες τόσο από την Τουρκία όσο και από την Γαλλία που επισκέπτονται την Καβάλα, την Θάσο καθώς και άλλες περιοχές. Πάμε να δούμε το βίντεο που επιμελήθηκε η Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Ένα ακόμη γκρουπ τουριστών από την Τουρκία εθεάθη να κινείται μαζικά στο κέντρο της Καβάλας και να απολαμβάνει τη βόλτα του στα εμπορικά καταστήματα. Όμως δεν ήταν το μοναδικό γκρουπ ξένων τουριστών που βρέθηκαν σήμερα στην πόλη, καθώς αρκετοί επέλεξαν να βρεθούν στη συνοικία της Παναγίας και συγκεκριμένα στο κάστρο, αλλά και στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. It's your first time here? No. No, not first time. Do you like the city? Yes, I like. It's a very nice city and very nice people. Where are you from? We are from Turkey. Do you like Kavala? It's your first time here? Yes, it's first time. We like it. Yes. Sevdik me. Yes, everybody say. Οτιδήποτε έρχεται στην πόλη μας, έστω και ένα ευρώ να αφήσει, δημιουργεί μια υπεραξία πέραν των χρημάτων που αφήνει η τοπική κοινωνία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να ανταλλάσσουμε τα χρήματα μεταξύ μας σε κάποιες πληρωμές μισθών και συντάξεων. Το θέμα είναι να υπάρχει έστω και ένα ευρώ που να μας έρθει απ' έξω. Οτιδήποτε έρχεται είναι προς όφελός μας. Βλέπετε από τους τουρίστες να έχουν ζητήσει και κάτι διαφορετικό ή καλύπτονται από τα προϊόντα που έχει αγοράσει? Νομίζω ότι η πόλη μας καλύπτει τα πάντα. Ό,τι και να ζητήσουν, είτε αυτό λέγεται εστίαση, είτε αυτό λέγεται ένδυση, υπόδηση ή οτιδήποτε άλλο, το καλύπτει νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Χτυπάμε άνετα τις μεγάλες πόλεις. Δεν νομίζω ότι να λείπει τίποτα από την αγορά της Καβάλας. Παράλληλα, η κάμερα του Ένα Channel συνάντησε στο λιμάνι της Καβάλας και μια παρέα φοιτητών από τη Γαλλία, η οποία θα ταξίδευε για το όμορφο νησί της Θάσου για λιγοήμερες διακοπές. We just arrived there actually. We took the ferry to go to Thassos. Because we have a friend who lives here actually.
Εγώ τους προσκάλεσα να έρθουν να δουν την όμορφη θάλασσα. Είναι ωραία η περιοχή να την επισκέφτονται οι νέοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Βεβαίως, θα τους προθύνω να έρθουν βασικά. Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Δημοφέλη Αναστασία Ιωσηφίδου βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς η Καβάλα προβάλλεται με δικό της περίπτερο στην έκθεση Greek Travel Show 2017. Με απότερο σκοπό να γίνει μια μεγάλη καμπάνια για το φετινό Ersi Show. Και εξίσου μεγάλο στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέσα από την προβολή της Καβάλα στην ελληνική αγορά. Πιστεύουμε στις δυνατότητες της Καβάλας, αυτό προβάλλουμε, αυτό διαφημίζουμε και πιστεύουμε ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμα πιο δυνατός προορισμός. Άλλωστε θέλουμε να καταστήσουμε πραγματικά την Καβάλα τουριστικό προορισμό. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα νησιά. Υπάρχουν πανέμορφα μέρη που μπορούν να συνδυάσουν τα πάντα. Δεν είμαστε μόνο θάλασσα, ήλιος. Και δεν είμαστε μόνο για το καλοκαίρι. Και δεν είμαστε μόνο για το καλοκαίρι. Και άλλωστε βέβαια να σας πω, γι' αυτό είμαστε εδώ στην Αθήνα. Γιατί τουρισμός δεν είναι μόνο ο ξένος τουρισμός. Είναι και ο ελληνικός τουρισμός. Κακά τα ψέματα, επειδή το βιώνω τον τουρισμό από κοντά πολλά χρόνια, όχι μόνο δηλαδή από τη θέση της Προέδρου της Δημοφέλεια, μέχρι να γίνει και το έργο στα Τέμπη, ο Αθηναίος, αυτός που ο Έλληνας γενικά από την Νότια Ελλάδα, την Καβάλα την έβλεπε ως ένα πιο μακρινό προορισμό. Και γι' αυτό η κίνηση να έρθουμε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μετά από το έργο που ολοκληρώθηκε στα Τέμπη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πάρα πολύ νεαρός κόσμος έρχεται στην έκθεση. Δηλαδή σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ξεκίνησε η έκθεση. Μπορώ να σας πω ότι το 50% των επισκεπτών είναι νέα παιδιά. Που πραγματικά αυτό μας δίνει επιπλέον χαρά, διότι η νεολαία ψάχνεται. Είναι η περίοδος αυτή που ψάχνεται η νεολαία που θα πάει να κάνει διακοπές. Μάλιστα, θετικά λοιπόν τα μηνύματα από τον τομέα του τουρισμού, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά την Καβάλα και φυσικά γενικότερα την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το κέντρο της Καβάλας, καθώς όπως είπαμε σήμερα τιμά τη μνήμη των Ποντιών, της γενοκτονίας των Ποντιών. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Αναγνωστοπούλου, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η μέρα μνήμης. Μνήμη εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου τιμάται σήμερα, 19 Μαΐου. Για τον λόγο αυτό, οι Ποντιακοί Σύλλογοι του Νομού Καβάλας πραγματοποίησαν πορεία, συμβολική πορεία από το άγαλμα του στρατιώτη του Πόντου στην Καβάλα και έφτασαν εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και θα συνεχίσουν οι εκδηλώσεις με χαιρετισμού. Η εκδήλωση θα συνεχιστεί με το χαιρετισμό. Γεωργία, ενημέρωσε τον καμεραμάν ότι είμαστε στον αέρα προκειμένου να πάρουμε γεύση και κλίμα από την Πλατεία Ελευθερίας, όπου σε λίγα λεπτά πρόκειται να ξεκινήσει η εκδήλωση. Πολύ ωραία. Βλέπουμε αρκετό κόσμο να έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία. Ναι, αρκετός κόσμος βρίσκεται εδώ. Όλοι οι σύλλογοι του Νομού Καβάλας, όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι του Νομού Καβάλας βρίσκονται εδώ. Θα ξεκινήσει με το χαιρετισμό των διοργανωτών. Θα ξεκινάνε οι χαιρετισμοί με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θόρδωρ Μαρκόπουλο. Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός της Δημάρχης Καβάλας, κυρία Δήμητρα Τσανάκα. Μετά θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις με την χοροδία του Ομίλου Ποντίων Χορευτών Νόμου Καβάλας. Και η κεντρική ομιλία θα είναι από τον Νίκο Μιχαηλίδη, διδάκτορα ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με θέμα αναγνώριση γενοκτονίας και ενδημοκρατισμού στη Τουρκία. Βλέπουμε ήδη στα πλάνα μας τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θόρδωρ Μαρκόπουλο. Πρώτα με έναν ποντιακό χώρο, τον χώρο Σέρα. Πραγματικά φέτος ο κόσμος είναι αρκετός. Πέρσι, να θυμίσουμε ότι τη συγκεκριμένη μέρα είχε κακοκαιρία, έβρεχε, είχε κρύο. Ο κόσμος δεν μπορούσε να τιμήσει αυτή τη μέρα, όμως σήμερα αρκετοί βρίσκονται εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση και θα συνεχίσουμε να σας δίνουμε εικόνα. Μάλιστα. Αν κάνω λάθος, Γεωργία, διόρθωσέ με, είναι διήμερες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Καβάλα. Δεν σε άκουσα, Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις. Αν δεν κάνω λάθος, είναι διήμερες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Καβάλα. Οι εκδηλώσεις είναι πολλές μέρες, δεν είναι μόνο διήμερες και την προηγούμενη εβδομάδα σε αρκετά χωριά εδώ του νομού Καβάλας τιμούσαν την ημέρα μνήμη των Ποντίων. Βέβαια, οι εκδηλώσεις εδώ στην πόλη μας θα συνεχίσουν και την Κυριακή. Μάλιστα. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν και από την Πλατεία Ελευθερίας, κυρίες και κύριοι, όπου σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση
προς τη μήν των ποντίων που έχασαν τη ζωή τους. 353.000 Έλληνες του Πόντου χάθηκαν. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το δεύτερο για απόψε, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο ένα live για το τρίτο μέρος και τελευταίο της εκπομπής για απόψε. Πάμε να συνδεθούμε τώρα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, με τις Σέρες και την Φανία Σπογαλή, καθώς εκεί συνεχίζεται η 13η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου. Καλησπέρα, Φανία, από την Καβάλα. Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι από τις Σέρες. Βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, εδώ όπου από τις 12 του μήνα ξεκίνησε η 13η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, ένας πολύ σημαντικός καλλιτεχνικός θεσμός που αγκαλιάζει και στηρίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, αλλά και που έχει φιλοξενήσει και πανεπιστήμια από το εξωτερικό. Τι είναι η 13η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, τι είναι μάλλον γενικότερα η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου? Είναι ένας θεσμός, λοιπόν, που υποδέχεται εδώ στις Σέρες πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και όταν λέμε πανεπιστήμια, δεν εννοούμε απαραίτητα θεατρικές σχολές, αλλά οποιασδήποτε σχολές από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Έρχεται λοιπόν εδώ, έρχονται εδώ οι φοιτητές με τους καθηγητές τους, παρουσιάζουν τα θεατρικά τους σε ένα κοινό που αγαπάει πολύ το θέατρο και που στηρίζει ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο θεσμό. Έχουμε φιλοξενήσει όλες αυτές τις μέρες πανεπιστήμια 7 συγκεκριμένα από την Ελλάδα, από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα να πούμε ότι στη σκηνή ανεβαίνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, το οποίο είναι το μόνο που είναι και σχετικό με το αντικείμενο, με το χώρο του θεάτρου. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες, να πούμε ότι φιλοξενήθηκαν πανεπιστήμια από την Κύπρο, από την Βουλγαρία και από την Σερβία. Γίνονται πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Είναι ένας θεσμός που στηρίζει σημαντικά, θα έλεγα, τα δύο τελευταία χρόνια. Ο λόγος διατήρησης και ύπαρξης του θεσμού οφείλεται στη βούληση της Δημοτικής Αρχής, καθώς στηρίζει οικονομικά αυτό το θεσμό με κάθε τρόπο. Και είναι μια συλλογική προσπάθεια, καθώς όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου εδώ στις Σέρες, δηλαδή ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο πρόεδρος του ΔΠΘ, ο κ. Δημήτρης Τσαλίκογλου, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι του θεάτρου έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, προκειμένου όλοι να πάνε καλά και όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής. Να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου θα συνεχιστεί μέχρι τις 22 Μαΐου, για λίγες μέρες δηλαδή ακόμη, με καθημερινές παραστάσεις εδώ στην κεντρική σκηνή των Αστεριών, κάθε βράδυ στις 9 και 4. Πρόλαβες την ερώτησή μου, Φανή, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δράσεις... Οπότε ολοκληρώνεται, μας είπες, για τις 22 Μαΐου, τη Δευτέρα δηλαδή. Στις 22, 10 ημέρες. Και αυτό που είναι τη Δευτέρα το βράδυ ολοκληρώνεται. Διάστημα είναι ότι οι Σεραίοι αγαπούν το θέατρο και από ό,τι βλέπουμε και στα ρεπορτάζ γεμίζει σχεδόν κάθε μέρα. Ακριβώς έτσι. Έρχονται όπως και στην Καβάλα, όπως και σε όλες τις πόλεις, κατά καιρούς πολλές παραστάσεις των Αθηνών ή με παραστάσεις από διάφορες σκηνές. Πιο γεμάτο το θέατρο από τις ημέρες της Πανεπιστημιάδας δεν το είδαμε ποτέ. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν το κοινό δεν αγκάλιαζε και δεν στήριζε αυτή την προσπάθεια, νομίζω τίποτα δεν θα είχε νόημα. Να πούμε βεβαίως ότι τόσο η είσοδος στις παραστάσεις της Πανεπιστημιάδας, όσο και η συμμετοχή στα θεατρικά σεμινάρια και εργαστήρια που συμβαίνουν παράλληλα όλες αυτές τις ημέρες, είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη. Και θέλω να μείνω λίγο στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στην μικρή σκηνή. Φέτος, 5 στο σύνολο πραγματοποιούνται, γιατί είναι και σε εξέλιξη, κάποια είναι να γίνουν ακόμη τις επόμενες ημέρες, που έχουν αντικείμενο φυσικά το θέατρο, τη θεατρολογία. Πολύ ενδιαφέροντα τόσο για ανθρώπους που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το θέατρο, αλλά και για απλούς πολίτες που θέλουν να πλησιάσουν λίγο την τέχνη και να μάθουν περισσότερα για την θεωρία του θεάτρου. Αυτά όσον αφορά το ΔΠΘ Σερών, να σας πω ότι το είπα και νωρίτερα που μιλήσαμε μαζί, ότι θα είχα μαζί μου εδώ κάποιον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά σε λίγα λεπτά ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή
Και μάλλον δεν θα προλάβει να είναι μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, στο αυριανό ρεπορτάζ θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την πολύ αξιόλογη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Να σας πω ότι αυτή την ώρα, για να φύγουμε λίγο από την Πανεπιστημιάδα, αυτή την ώρα στο πλαίσιο εορτασμού μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, οι Ποντιακοί Σύλλογοι των Σερών σε συνεργασία και με άλλους συλλόγους πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης και συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα πραγματοποιηθεί ομιλία και θα παρουσιαστούν κάποιοι παραδοσιακοί χοροί στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Επίσης, για να κλείσουμε με κάτι πολύ πολύ σημαντικό, αλλά και πολύ χαρούμενο και ενδιαφέρον, σήμερα το μεσημέρι δόθηκε η συνέντευξη τύπου, καθώς τη Δευτέρα ανοίγει τις πύλες του το 6ο Eco Festival, Σέρες Eco Festival. Ένας άλλος πολύ σημαντικός θεσμός της οικολογίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα στις Σέρες, 22 λοιπόν με 25 Μαΐου, στο κεντρικό πάρκο των Σερών. Για όσους μας παρακολουθούν και δεν γνωρίζουν, είναι ακριβώς ο χώρος όπου κάθε χρόνο γίνεται και η πολιτεία των ευχών, μέσα στην πόλη των Σερών δηλαδή. Ναι. Εκεί λοιπόν θα στηθούν δράσεις με θέμα την οικολογία, το περιβάλλον, τις τέχνες, τον αθλητισμό. Θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές από δεκάδες σχολεία, από όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να συμμετέχουν σε δράσεις πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες για το περιβάλλον. Και να πούμε βεβαίως ότι όλο αυτό για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αυτή η εκδήλωση του Δήμου Σερών γίνεται σε συνεργασία με αξιόλογους φορείς εντός και εκτός πόλης, με πολύ σημαντικούς οργανισμούς και φορείς που έχουν να κάνουν με την οικολογία και το περιβάλλον και που στηρίζουν το συγκεκριμένο θεσμό. Οπότε από τη Δευτέρα, όπως καταλαβαίνεις, θα έχουμε την ευκαιρία να μεταδίδουμε εικόνα από το Σέρες Eco Festival, το οποίο ξεκινάει τη Δευτέρα το πρωί με μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Όλα αυτά οι τηλεθεατές μας θα έχουν βεβαίως την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν μέσα από τις ενημερωτικές εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων. Αλλά ακόμη καλύτερα θα είναι αν μπορέσουν να κάνουν μια βόλτα στις Σέρες. Από ό,τι γνωρίζω, ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Η οργάνωση είναι εξαιρετική, γιατί όπως καταλαβαίνεις, μετά από 6 χρόνια υπάρχει και η εμπειρία και η τεχνογνωσία. Ακριβώς, που παίζει σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι έτσι κι αλλιώς πολύ ενδιαφέρον για μικρούς και μεγάλους, δηλαδή η αγάπη και ο σεβασμός στην οικολογία και στο περιβάλλον. Οπότε θα περιμένουμε επισκέπτες, και κάθε χρόνο έχουμε επισκέπτες, από όλη την περιφέρεια, προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της οικολογίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Το Eco Festival Σέρες. Μάλιστα. Έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, Φανή. Θα το δούμε στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, Δημήτρη, έχουμε εικόνα από την Πλατεία Ελευθερίας και την Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Ωραία, πάμε να κάνουμε μια τελευταία σύνδεση για απόψε από την Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί πραγματοποιείται εκδήλωση αφιερωμένη στους Έλληνες του Πόντου. Στον διευθυντή του ΚΑΒΑΚ μου απάντησε ότι έκανε Έλληνας δεν θα το έκανε. Έγραψε ότι οι πόλεμοι αυτά έχουν, ότι ό,τι κι αν έγινε Τούρκοι και Έλληνες αδέλφια είναι. Του έγραψα ότι γέρασα και θέλω να δω την αδελφή μου. Πήρε το γράμμα ο διευθυντής και πήγε από το ΚΑΒΑΚ στο Λαντίκ και από εκεί στην Κάβζα. Ρώτησε εδώ και εκεί και βρήκε τελικά την αδελφή μου στη Σαμψούντα. Της έδωσε το γράμμα μου. Μας έγραψε η αδελφή μου, αλληλογραφήσαμε και το 1961 πήγα και την βρήκα. Δεν με γνώρισε. Έχει 3 κοριτσάκια και 1 αγόρι. Το αγόρι τελείωσε το γυμνάσιο και υπηρετεί στρατιώτης στα Άδανα. Το μεγάλο κορίτσι μου ζήτησε πληροφορίες για τη γενιά μας, τον παππού, τη γιαγιά, για τα αδέλφια της μητέρας της. Όλοι όμως σκοτώθηκαν. Στο τέλος μου λέει, «Αχ, θείο, η μητέρα μας ήταν Ελληνίδα και έγινε Τουρκάλα. Εμείς τι θα γίνουμε?» Φίλες και φίλοι, υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες ιστορίες ανθρώπων που πρέπει ξανά να ακουστούν δημόσια και να γίνουν κτήμα της συλλογικής μας συνείδησης. Πρέπει να επανέρχονται διαρκώς στην επικαιρότητα και να μην μένουν στη λύθη. Ευτυχώς, σε αυτή την προσπάθεια να φέρουμε αυτά τα ζητήματα στην επικαιρότητα, δεν είμαστε πλέον μόνοι μας. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν σιγά σιγά να πληθαίνουν οι φωνές και μέσα στην ίδια την Τουρκία, οι οποίες καλούν για αναγνώριση της γενοκτονίας, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο. Πρόκειται για νέους ιστορικούς και ερευνητές, ακτιβιστές,
αλλά και τους απογόνους των Ελλήνων που έμειναν στον Πόντο και εξισλαμίστηκαν. Και αυτά δεν είναι φανταστικές ιστορίες, είναι πραγματικότητες. Τα βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Σήμερα τα εγγόνια λοιπόν όλων αυτών αναζητούν την αληθινή ιστορία των προγόνων τους και δεν διστάζουν να μιλήσουν δημόσια για αυτά τα θέματα, θέτοντας σε κίνδυνο την επαγγελματική τους καριέρα, αλλά ακόμα και τη ζωή τους. Εγώ προσωπικά, κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου στην Τουρκία, έγινα μάρτυρας πολλών τέτοιων περιπτώσεων. Το γεγονός ότι το έγκλημα της γενοκτονίας έμεινε χωρίς αναγνώριση και έμεινε και ατιμόρυτο μέχρι και σήμερα, είχε ως αποτέλεσμα το τουρκικό κράτος να συνεχίζει να εφαρμόζει παρόμοιες πολιτικές εναντίον των ιδίων των πολιτών του μέχρι και σήμερα. Κάποτε ήταν οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι τα θύματα. Σήμερα είναι οι Κούρδοι, οι Αλεβίτες και άλλες μειονοτικές ομάδες της περιοχής. Τα θύματα αλλάζουν, αλλά ο θήτης δυστυχώς παραμένει ο ίδιος, το τουρκικό κράτος, είτε πιστεύει στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, είτε πιστεύει στον Ταΐπ Ερντογάν. Οι πολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας πιστεύω ακράδαντα ότι ευνοούν σήμερα τον αγώνα μας. Πρέπει πλέον ενωμένοι και με σοβαρότητα, πάνω απ' όλα με σοβαρότητα, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, την αναγνώριση από την τουρκική κυβέρνηση του εγκλήματος της γενοκτονίας. Ακούγεται ίσως στα αυτιά ορισμένων να ηχεί λιγάκι ουτοπικό, όμως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι δραματικές, ειδικά όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα. Φαντάζομαι τα παρακολουθείτε από τα μέσα ενημέρωσης. Ουσιαστικά η Τουρκία βιώνει καταστάσεις σήμερα παρόμοιες με αυτές που βίωνε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ου αιώνα, και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολικό να το υποστηρίξουμε. Επομένως, ο αγώνας μας για την αναγνώριση του εγκλήματος της γενοκτονίας δεν αφορά μόνο μια ηθική ικανοποίηση, ικανοποίηση ενός αιτήματος βαθύτατα ανθρωπιστικού, που είναι και αυτό. Δεν αφορά μόνο στην δικαίωση της μνήμης όλων των αδικοχαμένων, αλλά επίσης έχει και μια τεράστια πολιτική σημασία, η οποία μας ενδιαφέρει άμεσα, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η αναγνώριση θα συμβάλλει καθοριστικά στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Φανταστείτε για παράδειγμα τι θα ήταν η Γερμανία ως κράτος αν μέχρι σήμερα δεν είχε αναγνωρίσει το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Φανταστείτε τι είδους κράτους θα είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το αίτημα για την αναγνώριση είναι βαθύτατα πολιτικό, δεν είναι κομματικό, προσέξτε, έχουν διαφορά αυτά τα πράγματα. Είναι βαθύτατα πολιτικό και πρέπει να ενώνει όχι μόνο τους Ποντίους και τους Μικρασιάτες. Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Νίκου Μιχαηλίδη, διδάκτορα ανθρωπολογίας και κεντρικού ομιλητή της απόψινής εκδήλωσης, αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ποντίων. Κλείνοντας την εκπομπή, να πούμε μια ευχάριστη είδηση που έρχεται από τον χώρο του αθλητισμού, καθώς το ελληνικό μπάσκετ γνωρίζει ακόμα μια μεγάλη διάκριση, διότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στον τελικό του Final Four, καθώς κέρδισε με 82-77 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, παρόλο που βρέθηκε ακόμα και με 10 πόντους πίσω στο σκορ. Λοιπόν, αυτά απόψε από την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.